Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πίρς που με κάλεσε να μιλήσω για αυτό το τη μεγάλη επέτειο ε, και επίσης να πω ότι με το Πίρς με συνδέουν πάρα πολλά. Ε, αρχής γενομένης από τη γυναίκα μου που είναι απόφυτος του Πίρς, παλιά απόφυτος του Πίρς ε, και βέβαια οι πολλοί φίλοι και γνωστοί από το σχολείο αυτό που με συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή. Ε, η υπόθεση του 21 είναι πάρα πολύ σημαντική για την ταυτότητα των νέων Ελλήνων, γιατί τότε αποφασίζεται περίπου ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Και μάλιστα ο μεγάλος ιστορικός ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος είπε ότι δεν μας προσδιορίζει το αίμα που ρέει στις φλέβες μας, γιατί το αίμα δεν μιλάει. Μας προσδιορίζει αυτό που θεωρούμε ότι είμαστε και η γλώσσα που μιλάμε και η θρησκεία που έχουμε, όλα αυτά μαζί, μαζί, συναποτελούν την ταυτότητά μας. Και πραγματικά είναι γεγονός ότι το 21 είναι μία φετηρία για την δημιουργία της νέο ελληνικής ταυτότητας. Ίσως θα έπρεπε κανείς να περιγράψει λιγάκι την κοινωνία, τα άτομα, τις προσωπικότητες της εποχής, γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο. Ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μια αξιοκρατική κοινωνία. Αυτό μας διαφεύγει. Επειδή σήμερα η αξιοκρατία περνάει από μια δυσκολία, ε, τότε ήταν απαραίτητο στοιχείο επιβίωσης. Όταν ένας αρματολός ερχόταν η ώρα του να απέλθει από τον κόσμο τούτο, φρόντιζε να τον αντικαταστήσει όχι αναγκαστικά ο γιος του, αν ήταν κόπανος, αλλά ο εγγονός του, ο ανυψιός του, μέσα στην οικογένεια, αλλά με μεγαλύτερη ε, μεγαλύτερο στάδιο επιλογής. Και έτσι έπαιρνε τον έξυπνο, τον καλό και επιβάλλονταν τελικά οι έξυπνοι και οι καλοί. Παράδειγμα είναι ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα νόθο παιδί που υπό άλλε συνθήκες δεν θα έχει στον ήλιο μοίρα, χάρη στην τεράστια εξυπνάδα του, επιβλήθηκε και έγινε ο άρχοντας των αγράφων. Γιατί ήταν πολύ ικανός και πολύ έξυπνος. Το ίδιο ισχύει για τον Κολοκοτρώνη, το ίδιο ισχύει για όλους τελικά. Ή, ήταν προϊόντα επιλογής και γι' αυτό άξιοι άνθρωποι. Και η αρχηγοί είναι αυτοί που αναφέραμε. Ήταν στην ε, Ρούμελη, στη στερεά Ελλάδα, ήταν ένας φαναριώτης, πολύ ικανός, ε, ο λίγο ιντριγκαδόρος, αλλά ικανός στη δουλειά του, ο Αλέξανδρος Μαύρο Κορδάτος, ο οποίος ήταν ο άρχον του Μεσολογγίου ήρθε από, την, από το Φανάρι, από τη Μολδοβλαχία ενδεχομένω και εγκαταστάθηκε στο Μεσολόγγι και έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Οχύρωσε το Μεσολόγγι ώστε να αντισταθεί στι διάφορε πολιορκίε των Τούρκων και έπαιξε ένα ρόλο. Έκανε βέβαια και ζαβολιέ πολλέ, αλλά εντάξει, αυτό ήταν μέρο του παιχνιδιού. Απ' την άλλη μεριά, απ' την άλλη μεριά, τα βλάκια που λένε, ήταν ο, ο Κολοκοτρώνης. Ένα Πολέμαρχος, πάρα πολύ ικανός, ε, με μυαλό δυνατό, ο οποίος κέρδισε τις πρώτες μεγάλες νίκες στην Επανάσταση. Μετά έχουμε την ίδρα. Στην ίδρα ο, ο μεγάλος Ιδραίος που ίσως ο μεγαλύτερος ήρωας της Επανάστασης είναι ο Ανδρέας Μιαούλης. Ανδρέας Βόκος Μιαούλης. Το Μιαούλης είναι παρατσούκλη. Ο Μιαούλης ήταν επικεφαλής του ελληνικού στόλου και δεν έχασε καμία μάχη, καμία ναυμαχία επί δέκα χρόνια. Ήταν πολύ σημαντικό πρόσωπο και στην Ήδρα ήταν η πρόκριτη μεγάλη, ήταν οι Κουντουριώτιδες. Ο Λάζαρος και ο Γιώργος Κουντουριώτης ήταν δύο ικανοί άνθρωποι, ο ιδίω ο Λάζαρος, οι οποίοι παίξαν και αυτοί ρόλο στην Επανάσταση. Κανένας όμως από αυτούς δεν ήταν γενικά αποδεκτός ως ηγέτης. Δηλαδή δεν είχε η Ελλάδα ένα Γιώργιο Ουάσινγκτον ή έναν ε, Λατινοαμερικάνο Ισπανό σαν τον Σιμών Μπολιβάρ. Δεν είχαμε αυτό. Το αποκτήσαμε για λίγο με τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν ο Γιώργιος Ουάσινγκτον αλλά για τρία χρόνια. Μετά δολοφονήθηκε από τους Μανιάτες, οι οποίοι α, δεν δέχονταν με τίποτα να υποστούν την μείωση της δικιάς τους αράδας στην ελληνική, στο ελληνικό βασίλειο. Έλεγαν εμείς πολεμήσαμε για τη Μάνη. Ποια Ελλάδα και τρίχες τώρα. Ε, εμείς θέλουμε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Ε, και τους είπε ο Καποδής, δεν γίνεται λέει. Ή θα μπείτε κι εσείς μέσα και θα γίνετε μια επαρχία ή δεν, έχει, δεν, παίζουμε. Ε, αυτό δεν τους άρεσε. Και έτσι το τέλος του Καποδίστρια ήταν πολύ κακό για την Ελλάδα, γιατί ήταν ένας ιδιαίτερα ικανός ηγέτης, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρόλαβε μέσα στα τρία χρόνια να φτιάξει ένα νέο έθνος κράτος. Τώρα, τι λογής ήταν η κοινωνία τότε, ήταν μια κατακαιρματισμένη κοινωνία. Μια κοινωνία κομμένη σε κομματάκια, κομματάκια. Με κύριο στοιχείο την οικογένεια. Η οικογένεια ήταν το πιο σοβαρό, ο πιο σοβαρός θεσμός στην Ελλάδα του 1821. Όφιλε δηλαδή κανείς την πρώτη και τελευταία του ε, πίστη και αφοσίωση στην οικογένεια. Στο γείτονα όχι αναγκαστικά. Αντίθετα, υπήρχαν πάντοτε μικρές ή μεγάλες διαφορές μεταξύ αρματολών, μεταξύ προκρίτων, μεταξύ όλων των ε, επικεφαλής αυτής της κοινωνίας, γιατί και οι αρματολοί και οι πρόκριτοι ήταν αυτοί που ξεχώριζαν στην κοινωνία, και όταν άρχισε η Επανάσταση, κατά θαυμαστό τρόπο, αυτοί όλοι βρέθηκαν να πολεμούν μαζί. Δεν κράτησε βέβαια αυτό το καλό πράγμα για πάρα πολύ. Σε πρώτη ευκαιρία άρχισαν οι εμφύλοι πόλεμοι, οι οποίοι εμφύλοι πόλεμοι δεν είναι καταγραμμένοι στο αίμα των Ελλήνων, όπως λένε μερικοί, είμαστε πάντοτε έτσι ώστε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Όχι, ήταν μια κοινωνία ανταγωνιστική, με κομμένη σε κομμάτια ανταγωνιστικά το ένα εναντίον του άλλου. Και ήταν επόμενο κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό ο εμφύλιος. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι από την Επανάσταση έως τον Καποδίστρια έχουμε μία σταδιακή εξέλιξη της Ελλάδας από προνεωτερική κοινωνία σε νεωτερική. Τι σημαίνει νεωτερική, σημαίνει ένωση όλων αυτών των κομματιών, σύμπραξη επιτέλους, η ταυτότητα η εθνική που τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι Έλληνες, είτε ζουν στη Στερεά Ελλάδα είναι Ρουμελιώτες, είτε στην Πελοπόννησο Μωραΐτες, όλοι κάποτε αρχίζουν να αισθάνονται ότι είναι από την ίδια πλευρά. Και αυτό δημιουργεί μια ενιαία ταυτότητα και μια ιδεολογία πλέον η οποία βασίζεται στην εθνική συνείδηση. Δηλαδή από χριστιανοί ορθόδοξοι Γίνονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνε. Αποκτούν μια εθνική, ισχυρή εθνική συνείδηση. Όχι ότι δεν υπήρχε, πάντα υπήρχε. Αναμφίβολα. Και υπήρχε γιατί η γλώσσα τη Βίβλου και η γλώσσα των Ευαγγελίων είναι τα ελληνικά. Άρα ήταν εκτό από αρχαία ελληνική γλώσσα, τη μεγάλη γραμματεία τη αρχαιότητα, είχε και μια ιερή γλώσσα του χριστιανισμού, τα αρχαία ελληνικά. Και τα δύο αυτά συνθέτουν μια ταυτότητα πανίσχυρη, η οποία μάλιστα αντλεί και κοινό και κόσμο από τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Δηλαδή, Βούλγαροι, Σέρβοι, Αλβανοί, ιδίω Χριστιανοί Αλβανοί, βέβαια, αποτελούν, αποκτούν μια ταυτότητα ενιαία και αισθάνονται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία ανθρώπων. Και εκεί ο Παπαδηγόπουλο ε, φαίνεται πόσο σοβαρή είναι η δικιά του προσφορά γιατί λέει είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε και όχι κάτι που ενδεχομένως έχει κρατάει από κάπου αλλού. Και αυτό είναι μεγάλη, η μεγάλη του προσφορά. Ο ελληνικός εθνικισμός είναι ένας ανοιχτός εθνικισμός. Θα εμβάλλει στις τάξεις του όποιον συμμετέχει στην ημετέρα παιδεία και έτσι γίνεται μια πολιτισμική ταυτότητα πλέον, πάρα πολύ ισχυρή, με τον Αδαμάντιο Κοραή στην αρχή και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο στο τέλος. Η Ελληνική Επανάσταση κάποια στιγμή φτάνει στον Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν φτάσει στον Ιωάννη Καποδίστρια έχει αποκτήσει πρώτον έναν ηγέτη γενικής αποδοχής και δεύτερον έναν ηγέτη που εμφορείται από ιδέες της νεωτερικότητας. Δεν είναι αναγκαστικά ο παδός του διαφωτισμού αλλά της πεφωτισμένης δεσποτείας. Πιστεύει σε μια ισχυρή δηλαδή κρατική εξουσία, την οποία ο ίδιος εκπροσωπεί πλέον, με θητεία στην εξουσία επτά ετή, το σύνταγμα της Τριζίνας του δίνει 7 χρόνια εξουσίας. Δεν πρόλαβε βέβαια, πάνω στα τρία τον δολοφόνησαν. Αλλά ο ίδιος είναι ένας ισχυρός κρατικός φορέας, ένα ισχυρό πρωθυπουργό, τα λέγαμε σήμερα, κυβερνήτη τον λέγαν τότε, ε, ο οποίο κάνει την Ελλάδα σύγχρονο κράτο. Είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση προ τον εξυγχρονισμό. Και αυτή είναι η πορεία τη ελληνική επανάσταση από την προνεωτερικότητα, από τη διάσπαση, από τα κομματάκια όλα αυτά τα οποία ανταγωνίζονται το ένα με το άλλο, στην ενιαία ε, συγκεντρωτική εξουσία του κράτους, του Ιωάννη Καποδίστρια. Το μάθημα του 21 για, τις, για τους σημερινούς νέους είναι πώς μπορεί ακόμα και ο τελευταίος με τη χειρότερη μοίρα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται να αναδειχθεί ε, σε έναν ελεύθερο άνθρωπο, σε μια ανεξάρτητη χώρα. Είναι η πρώτη ανεξάρτητη χώρα στα Βαλκάνια και μια από τις ανεξάρτητες χώρες της Ευρώπης. Να θυμηθούμε ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι η τρίτη στη σειρά διαδοχικά με την Αμερικανική την πρώτη, τη Γαλλική Επανάσταση δεύτερη και την Ελληνική Επανάσταση τρίτη. Παρά το μέγεθος και το τέλος πάντων την ιστορία μας, ε, είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη και στον κόσμο που αποκτούμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία, όχι απλώς την ελευθερία, την ανεξαρτησία μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα για τους νέους, τι μπορεί κανείς να καταφέρει με το πείσμα, τον αγώνα του, την προσπάθειά του. Και επίσης αυτό που είπα λίγο πριν, η αξιοκρατία. Θέλοντας και μη, επέλεγαν τους καλύτερους. Γιατί αν δεν επέλεγαν τους καλύτερους, θα τέλειωνε η ιστορία.